Νέο εργατικό ατύχημα αυτή τη φορά στο νοσοκομείο του Ρίου. Το Σάββατο βράδυ ακούστηκε ξαφνικά ένας δυνατός θόρυβος που σήμανε συναγερμό. Αιτία, όπως διαπιστώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ήταν η έκρηξη μιας φιάλης οξυγόνου, την οποία προσπαθούσε να τοποθετήσει υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου σε ένα από τα τμήματά του. Η φιάλη έσκασε στα χέρια του υπαλλήλου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου που νοσηλεύεται, ενώ σήμερα θα μεταφερθεί στον Άγιο Ανδρέα για να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις αποκατάστασης. Ο υπάλληλος κατάγεται από τη Δυτική Αχαΐα, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Είναι το τρίτο εργατικό ατύχημα στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα.